Σε έχουμε γνωρίσει και σε έχουμε αγαπήσει όλοι ως ηθοποιό, αλλά φέτος σε βλέπουμε και σε ένα νέο ρόλο. Σχεδίασες για πρώτη φορά τη δική σου σειρά κοσμημάτων. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό, με το design και συγκεκριμένα με το design κοσμημάτων? Και για μένα ήταν έκπληξη, γιατί δεν ήταν ότι το σκέφτομαι χρόνια. Από το καλοκαίρι που μας πέρασε, του 2015, κάποια στιγμή ήρθε σαν ιδέα να κάνω κάτι δικό μου. Και επειδή έχω πολύ καλή φίλη η οποία ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων χειροποίητων, το συζήτησα μαζί της και σαν ιδέα έτσι μας έφυγε μέχρι που μετά τα Χριστούγεννα, αφού σταμάτησαν και τα γυρίσματα της σειράς που έκανα, οπότε είχα απλετό ελεύθερο χρόνο, αποφάσισα να κάνω κάτι για μένα. Πρώτον, για να ηρεμώ, γιατί είναι τρομερά αγχολητικό όλο αυτό, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας δηλαδή, την έμπνευση, ξέρεις, παρέα, είναι πολύ όμορφο. Και είναι μια τέχνη και αυτό, νομίζω ότι έχει πολύ σχέση με το επάγγελμα και γενικά με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά μου. Και ξεκίνησε λίγο για πλάκα και μετά, επειδή ήταν ότι μας βγαίνει πολύ, μας αρέσει και έχουμε απεριόριστη έμπνευση, ας πούμε, και ότι όλο ρολάρει όπως πρέπει, σκεφτήκαμε να το κάνουμε και επαγγελματικά, επιχειρηματικά πια, να ανοίξουμε το δικό μας online shop και να πουλούνται από εκεί. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία που σε λίγες μέρες ξεκινάει το lover.gr, στο οποίο θα υπάρχουν κάποια κοσμήματα και γυναικεία και ανδρικά, περισσότερο γκάμα γυναικεία, διαφόρων ειδών και στυλ, που είναι χειροποίητα όλα μοναδικά κομμάτια, με πολύτιμους λίθους, με ασήμι, με επίχρυσο. Είναι, νομίζω, πολύ ωραία δουλειά. All over, πώς προέκυψε, σημαίνει κάτι? Είναι από γραφίστα, από το γραφίστα μας, ο Σπύρο Δούκα, ο οποίος στη συγκεκριμένη, ας πούμε, πρόταση που μας έκανε για το All Over, είναι τα αρχικά, το A και το O, το Αθηνά Οικονομάκου. Μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο και το λογοτυπό μας, οπότε έτσι το φτιάξαμε. Και η πρώτη συλλογή έχει ως πηγή έμπνευση τι? Μου φάνηκε λίγο μποέμ, λίγο χίπι. Είναι πολύ μπόχο το στυλ. Γενικά η έμπνευση είναι από Ελλάδα. Από θάλασσα, όλο αυτό το με τον ήλιο είναι, νομίζω, πολύ καλοκαιρινή η πρώτη κολεξιόν, αφού βγαίνει και τώρα, αυτή την περίοδο. Επίσης, να τονίσουμε ότι τελικά πολλά από αυτά, γιατί γι' αυτό είναι και ο βασικός λόγος που είναι ένα από το κάθε κομμάτι, είναι από το εξωτερικό, από ταξίδι που έχω κάνει, γιατί μου άρεσε πάντα, ασχολιόμουν με πέτρες, με πολύτιμους κτλ. Οπότε, ναι, γι' αυτό και είναι μοναδικά, δεν υπάρχουν τα περισσότερα στην Ελλάδα.